Καβάλο. Αποκλειστικά για άνδρες. Με γνώση και γούστο. Ιταλικό στυλ και ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε σημαντική σας δεξίωση αλλά και καθημερινές εμφανίσεις. Νέα σεζόν Καβάλο. Με χρώματα, σχέδια και προσιτές τιμές. Το απόλυτο μπραντ στο ανδρικό ντύσιμο έχει μια ονομασία. Καβάλο. Νέα δυναμική συνεργασία με την αρτίστη Ιταλιάνη. Το ιταλικό μπραντ και πάλι στη Λάρισα. Αποκλειστικά στο κατάστημα Καβάλο της Οδού Κύπρου. Καβάλο. Italian Style. Κύπρου 80. Κούμα 10. Και Φαρσάλων 185. Νέο καλοκαιρινό ωράριο. Ανοιχτά Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η σημερινή μας εκπομπή είναι λίγο κάπως διαφορετική από τις άλλες. Σήμερα θα δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην μοναδική ομάδα μπάσκετ που εκπροσωπεί την Λάρισα στην Α2 εθνική κατηγορία. Η μοναδική ομάδα μπάσκετ στην Α2 εθνική κατηγορία της Λάρισας. Μια ομάδα η οποία έχει ένα ιστορικό γίγνεσθε. Μιλάμε για τη βαρύτητα της Ολύμπια Λάρισας, η οποία και φέτος και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα βρίσκεται στο χώρο της Α2 εθνικής κατηγορίας. Θα συζητήσουμε και θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους της ομάδος, με τον προπονητή και με τις παίκτριες για το πώς βλέπουν αυτή την πορεία της ομάδος στον χώρο της Α2 εθνικής κατηγορίας, τι θέλουν να πετύχουν προσωπικά με την φανέλα της Ολύμπια, αν υπάρχουν στόχοι, αν υπάρχουν όνειρα. Το αν υπάρχουν το λέμε εμείς, γιατί υπάρχουν και όνειρα και στόχοι και φιλοδοξίες. Και τέλος πάντων θα δούμε από κοντά αυτή την προσπάθεια που γίνεται από έναν ζωντανό οργανισμό, έναν ζωντανό αθλητικό οργανισμό της Θεσσαλονικής Πρωτεύουσας, που στόχο έχει βέβαια την ανάδειξη του αθλήματος, του γυναικείου μπάσκετ, όχι μόνο στη Λάρισα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μιας και η Α2 εθνική κατηγορία είναι μια ευρύτερη, θα λέγαμε έτσι, εθνική κατηγορία, όπου βέβαια η Ολύμπια Λάρισας συμμετέχει σε αυτό το πρωτάθλημα, στον βόρειο όμιλο αυτού του πρωταθλήματος. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να πούμε 2-3 κουβέντες αναφορικά με τα ποδοσφαιρικά και αναφορικά με όλα αυτά που τρέχουν μέχρι τώρα. Τι είχαμε δηλαδή μέχρι σήμερα? Δεν έχει γίνει κάποια μεταγραφή στην ομάδα της ΑΕΛ πέρα του Σάμι Φριουή, του Αλγερινού Μπόμπερ, στην ομάδα της ΑΕΛ, ο οποίος όμως έχει ήδη κλείσει, όπως έχει κλείσει ήδη και ο Νίκος Καρανίκας και ο Νίκος Αναστασόπουλος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Λεωζίνιο τελικά θα παραμείνει στην ομάδα της ΑΕΛ μετά τη συνάντηση που είχε ο Αλέξης Κούγιας, ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΛ, με τον Βέλα Τζούνιορ, τον μάνατζέρ του. Έπονται κάποιες άλλες μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες βέβαια δεν έχουν βγει προς τα έξω στην παρούσα φάση. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τα εισιτήρια διαρκείας έχουν μια καλή ροή. Παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι μεταγραφές αυτές που μπορούν να έλξουν τους Λαρισαίους φιλάθλους να πάνε μαζικά να πάρουν τα εισιτήρια διαρκείας. Και μέσα σε όλα αυτά μην το ξανακάνουμε μπούμερακ, όλα αυτά τα οποία τρέχουν και συμβάλλουν ή, αν θέλετε καλύτερα, είναι αρνητικοί παράγοντες στο γεγονός να απολυθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εισιτήρια διαρκείας. Η ΑΕΛ λοιπόν τρέχει, πιστεύω μέσα σε επόμενες ώρες και ημέρες σίγουρα θα ανακοινωθούν ονόματα, μεταγραφές. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι ο Απόλλωνας Λάρισας από Δευτέρα μπαίνει και αυτό σε μια τελική ευθεία όπου θα διευκρινιστούν πράγματα και θάματα αναφορικά με την διοίκηση, με το αν μπαίνει ή όχι νέος συμπαίκτης για να βοηθήσει μετοχικά και διοικητικά την ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας και τον Παναγιώτη Ματζανά. Όπως επίσης και για τους ποδοσφαιριστές. Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα αποχωρήσουν, ποιοι θα δοθούν με μεταγραφές. Δεν είναι βέβαια κρυφό μυστικό για αυτούς που ξέρουν ότι ο Χρήστος Αγρόδημος ίσως να είναι η πρώτη μεταγραφή της ομάδος σε άλλη ομάδα, σε ΠΑΕ Super Link. Μιλάμε αναφορικά ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Χρήστος Αγρόδημος οδεύει για τον Πανετολικό, ο οποίος εκδήλωσε ενδιαφέρον να τον αποκτήσει. Υπάρχει ο Μαυριάς, υπάρχουν και άλλα παιδιά, υπάρχει ο Παϊτέρης, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα πάνε με μεταγραφή σε άλλες ομάδες, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν γιατί έχουν προσφέρει στην ομάδα, υπάρχουν και παιδιά όμως τα οποία θα παραμείνουν στο σύλλογο, υπάρχουν και άλλοι που θα έρθουν. Ακούγεται και το όνομα του Λότα.
μέχρι πρώτην ως του μισοπαιθητικού του Άρη. Από την προηγούμενη εβδομάδα, όλοι ξέρουν ότι η Αναγέννηση Καρτζής δεν βρίσκεται πλέον στον χώρο της Football League. Μην βιάζεστε όμως. Μην βιάζεστε. Δεν έχει επικυρωθεί ακόμα η βαθμολογία και παρότι η Καρτζής προχτές είχε μείον 3 βαθμούς επιπλέον για την προσοχή που κατέθεσε ο Μούτσα Μπλέντι, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα τρέξουν και για άλλες ομάδες, Σπάρτη, Γενιακούς και όλα αυτά. Ο Γενιακός όχι, βγάλει τον απ' έξω γιατί έχει πάρει ήδη, έχει περάσει το δεύτερο στάδιο της επιτήρησης. Στην τρίτη εθνική κατηγορία ανέβηκε τελικά με τελευταίο Grand Guignol παιχνίδι ο οικονόμος Τσαριτσάνης, ο οποίος και είχε χάσει από τον Ηρακλή Άρισσας με 0-3 το προηγούμενο Σάββατο. Και όλοι στην Νεάπολη, όλοι στη Λάρισα, στην Ηρακλή πανηγύριζαν για την άνοδο του Ηρακλή, την επιστροφή στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία μετά από πολλά χρόνια. Τελικά ο οικονόμος Τσαριτσάνης στην τελευταία αγωνιστική προχθές Τετάρτη κέρδισε 0-1 μέσα στη Φαλάνη το Σμόλικα την ίδια ώρα που ο Ηρακλής αυτοκτονούσε στην κυριολεξία στο Ελευθερέ, φαίνοντας ισοπαλία 3-3 με τον αδιάφορο βαθμολογικά και αγωνιστικά Δωτία Αγιάς. Έτσι λοιπόν την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία κέρδισε η ομάδα του οικονόμου Τσαριτσάνης, στην οποία αξίζουν και συγχαρητήρια στο συγκρότημα του Κώστα Κατσάρα. Στα μπαράζ της τρίτης εθνικής κατηγορίας για την άνοδο στην Football League βλέπαμε όλοι ότι την είχε κλειδώσει ο Αστέρας Αμαλιάδος εκτός των Σπάτων. Χθες όμως η απόβαση ήταν καταδικαστική για την ομάδα του Αστέρα Αμαλιάδος, αφού έχασε το παιχνίδι και του αφαιρέθηκαν 5 βαθμοί. Έφαγε 2.000 ευρώ πρόστιμο και 4 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών. Έτσι, τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης και τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλο από τον πρώτο όμιλο. Και τον Αΐτο Σπάτων από το δεύτερο ακολουθεί η ομάδα του Ηροδότου, αφού αυτή είναι η πρωτόδικη απόφαση. Αυτά και άλλα πολλά, βέβαια τα οποία τρέχουν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στην επόμενη εκπομπή, αν θα βρεθείτε και μέσα από, από το κύριο site εδώ της εκπομπής μας, το crimsonscore.gr. Να πούμε βέβαια ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν αποτελεί παρελθόν από τη Ρεάλ, αφού χτες υπέβαλε την παρέτησή του παρά τις προσπάθειες που έκανε ο Πέρεθ, ενώ από χτες υπάρχει δικλίδα συμφωνίας ποδοσφαιρικά πάντοτε για τον Γιώργο Δόνη, αφού τα βρήκε σε όλα με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Νταμπίζα, που άλλοτε τον είχε ποδοσφαιριστεί στην ΑΕΛ, στο να πάει στον Παναθηναϊκό με διαιτές συμβόλαιο, παρακαλώ, και με το δεύτερο χρόνο το διαιτές συμβόλαιο να έχει περισσότερες απολαβές από ότι το πρώτο. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο μέρος, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το αφιέρωμα που έχουμε σήμερα στην γυναική ομάδα μπάσκετ της Ολύμπια Λάρισσας.
Καβάλο. Αποκλειστικά για άνδρες. Με γνώση και γούστο. Ιταλικό στυλ και ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε σημαντική σας δεξίωση, αλλά και καθημερινές εμφανίσεις. Νέα σεζόν. Καβάλο. Με χρώματα, σχέδια και προσιτές τιμές. Το απόλυτο μπραντ στο ανδρικό ντύσιμο έχει μια ονομασία. Καβάλο. Νέα δυναμική συνεργασία με την αρτίστη Ιταλιάνη. Το ιταλικό μπραντ και πάλι στη Λάρισα. Αποκλειστικά στο κατάστημα Καβάλο της Οδού Κύπρου. Καβάλο. Italian Style. Κύπρου 80. Κούμα 10. Και Φαρσάλων 185. Νέο καλοκαιρινό ωράριο. Ανοιχτά Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Αυτό που σας είχαμε πει, το σημερινό αφιέρωμα που είναι στην Ολύμπια Λάρισα με τον προπονητή της, τον κύριο Πάρη Λότφη. Πάρη, μια χρονιά δύσκολη αυτή που πέρασε, έτσι, με αρκετές καταστάσεις που διαδραματίστηκαν, όχι μόνο στον χώρο της Ολύμπιας, μιλάω γενικά στον χώρο του μπάσκετ, του αθλητισμού. Ναι. Με όλο αυτό που υπάρχει, όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία, τα οποία νομίζω έχουν αντανάκλαση και εσάς, έτσι δεν είναι? Φυσικά, εντάξει. Η παραταμένη κρίση έχει επηρεάσει σίγουρα το κομμάτι του αθλητισμού και όχι μόνο τον μπάσκετ, αλλά όλα τα ομαδικά αθλήματα και ενδεχομένως και τα ατομικά. Όσον αφορά την ομάδα μας, ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, από την οποία όμως πιστεύω ότι βγήκαμε κερδισμένοι. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι από τη στιγμή που η ομάδα έτσι κι αλλιώς στο σχεδιασμό της τα τελευταία χρόνια, στο σχεδιασμό της τραετίας, έτσι, είχαμε σαν σκοπό να δημιουργήσουμε μια ομάδα με ένα νεαρό κορμό, το καταφέραμε. Έχουμε ήδη δύο διεθνείς με την Εθνική Δανείδων, έτσι, τους οποίους λογικά τις δείτε και μετά. Καταφέραμε, ναι, μεν να τερματίσουμε σε μια κακή θέση, πλασματική σε σχέση με τη δυναμική της ομάδος, αλλά κερδίσαμε πάρα πολλές νεαρές παίκτες, οι οποίες υπόσχονται πολλά για το μέλλον της Ολύμπια. Η Λάρισα γενικότερα η περιοχή, λέει, η Ολύμπια θέλει να ανέβει, θέλει να πάει στην Α1, ή θέλει απλώς να παράγει νέα παιδιά, νέες αθλήτριες και να κάνει αθλητισμό και όχι πρωταθλητισμό? Γιατί νομίζω ότι βάσει όλη τη εικόνα που δείχνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο φέτος και πέρσι, η ομάδα έχει τα φόντα να χτυπήσει παίζοντας καλό μπάσκετ. Συμφωνώ. Έχει τα φόντα. Θα το καταφέρουμε κάποια στιγμή αυτό. Εντάξει, αυτό είναι μια υπόσχεση η οποία δεν το λέω έτσι για να, φυσικά και το θέλουμε. Απλά ο σκοπός πρώτα ήταν να δημιουργήσουμε έναν βασικό κορμό με νεαρές παίκτες. Μια ομάδα η οποία θα αντέξει στα χρόνια. Δηλαδή, με παιδιά 20 χρονών έχουν πολλές παίκτες με 16 χρονών, εξαιρετικές αθλήτριες και ταλέντα. Αυτό το κομμάτι έχουμε πετύχει. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ολύμπια και πριν από. Πριν έρθω εγώ και τώρα, είναι μια σταθερή δύναμη στην Α2. Πόσο μάλλον τώρα που βασίζεται η δυναμική της βασικά είναι μικρά κορίτσια. Δηλαδή του χρόνου ο κορμός θα είναι κάποιες έμπειρες παίχτριες, ναι, και κατά το πλαίσιο μετά πάμε σε νέα παιδιά, σε νέα κορίτσια. Ναι. Ο κορμός όσον αφορά την επόμενη χρονιά, έτσι, είναι η πρίκα της προηγούμενης. Τα κορίτσια τα οποία έχουν μείνει και θα ανανεώσουν, όσο θα πληθυμίσουν το 100% θέλω να πιστεύω. Από εκεί και πέρα μιλάμε με δύο έμπειρες παίκτες από άλλες ομάδες, οι οποίες θα έρθουν να στελεχώσουν και να δυναμώσουν και άλλη την ομάδα. Δεν θα υπάρχουν παραχωρήσεις, δηλαδή, δεν θα υπάρξουν αποχωρήσεις? Όχι, νομίζω, γιατί δεν δήλωσε κάποια παίκτρια την επιθυμία να αποχωρήσει ή δεν είχαμε κάποια πρόταση από κάποια άλλη ομάδα. Και αυτό είναι και το κέρδος, δηλαδή το καλό κλίμα και όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στην ομάδα. Έτσι. Είμαστε μια οικογένεια πραγματικά. Έλεγες λοιπόν ότι θα μείνει, θα υπάρξουν και είσοδος κάποιων νέων. Εγώ πιστεύω παιδιών. Με την είσοδο θα γίνουμε αρκετά πιο ανταγωνιστικοί. Η μοίρα μας είναι και, και για την πόλη της Λάρισας, που είναι μια μεγάλη πόλη, έτσι, και η δυναμική της Ολύμπιας, να παλεύουμε κάθε χρονιά για την άνοδο. Φέτος δεν ήρθε. Πήραμε μια γενναία απόφαση να στηριχθούμε στο τέλος στα μικρά παιδιά, ειδικά στο δεύτερο γύρο. Και ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι, στον Ηρακλή, μας δικαίωσε απόλυτα. Γιατί μιλάμε για παιδιά 16 χρονών άπειρα. Και όμως ήρθαν και οι κλήσεις στην Εθνική Νεανίδων. Τι διαφορά έχει η Α2 με την Α1? Κατά εσέ, εγώ ξέρω ότι είναι μεγάλη διαφορά, βέβαια. Η διαφορά είναι μεγάλη, γιατί τη διαφορά την κάνουν κυρίως οι δυνατότητες των ξένων, έτσι, παιχτών. Η δυνατότητα των παιχτών, Αμερικανίδων, Ευρωπαίων παιχτών. Ανεβάζουν την ποιότητα. Ανεβάζουν πάρα πολύ την ποιότητα. Αν και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει πέσει, πάλι λόγω της οικονομικής κρίσης, έτσι, αυτά που λέγαμε στην αρχή.
βλέπω ότι επιστρέψατε στο μέρος της Νέα Πολύς, στο κλειστό της Νέα Πολύς, στο σπίτι. Το οποίο όμως είναι καλό γήπεδο βέβαια, με το παρκέ, αλλά είναι αχανές όσον αφορά σαν έδρα της ομάδος. Σας επηρεάζει αυτό? Θα θέλετε να παίζετε, δηλαδή, θα τους παίζετε στο κλειστό το Γιώργο Θωμά, νιώθετε ήταν πιο ζεστό το γήπεδο? Ή δεν παίζει ρόλο? Επειδή έχουμε συνηθίσει να παίζουμε, λίγο παράδοξο αυτό, έχουμε συνηθίσει να παίζουμε εδώ. Και επειδή πραγματικά το νιώθουμε σπίτι, εδώ έχει γράψει ξένη σελίδα στο Ολυμπία, έτσι το ξέρει καλύτερα από μένα. Αισθανόμαστε πιο οικεία εδώ. Το θέλουμε πιο έδρα. Και εντάξει, σε σχέση με το προφίλ της ομάδας, μεγαλώνει το προφίλ της ομάδας. Ενώ το γήπεδο το άλλο, κατά τα άλλα, καλό γήπεδο. Είναι ζεστό, ήταν, αλλά νομίζω ότι μικραίνει το προφίλ της ομάδας. Έτσι, θα πούμε αυτό. Η διοίκηση ήταν κοντά. Η διοίκηση ήταν κοντά, σαν την προσπάθεια. Πάντα. Πάντα. Κάνα ένα πρόβλημα με τη διοίκηση. Είμαστε άρεστη συνεργασία. Υπάρχουν προβλήματα από όλες τις ομάδες. Αλλά τα αντιμετωπίζουμε οικογενειακά. Εξάλλου είναι τεχνικό το μπάστι. Μακάρι να ήμασταν σε επαγγελματικό επίπεδο και να είχαμε κι εμείς περισσότερες απαιτήσεις και εμείς και οι αθλητές περισσότερα πράγματα. Έτσι. Εσύ τι θέλεις να πετύχεις στην Ολύμπια, προσωπικό σου στόχος, διακαείς πόθος? Πέρα, βέβαια, ξέρω θα μου πεις ότι να βγάλω νέες αθλητές 100%. Αυτό είναι το πρώτο και το. Νομίζω ότι όλοι οι προπονητές πρέπει, έτσι είναι. Ο σκοπός μου είναι να καταφέρουμε κάτι μεγάλο όλοι μαζί. Αυτό που ξεκινήσαμε, δηλαδή να το τελειώσουμε. Μπορεί η Ολύμπια? Νομίζω ότι μπορεί. Νομίζω ότι μπορεί. Και θα έρθει η στιγμή που θα δικαιωθούμε. Το λέω με γνώση. Το εύχομαι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον coach, από τον Μπαρλόφι. Εμείς θα πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Καβάλο. Αποκλειστικά για άνδρες. Με γνώση και γούστο. Ιταλικό στυλ και ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε σημαντική σας δεξίωση αλλά και καθημερινές εμφανίσεις. Νέα σεζόν. Καβάλο. Με χρώματα, σχέδια και προσιτές τιμές. Το απόλυτο μπραντ στο ανδρικό ντύσιμο έχει μια ονομασία. Καβάλο.
νέα δυναμική συνεργασία με την αρτίστη Ιταλιάνη. Το ιταλικό μπραντ και πάλι στη Λάρισα. Αποκλειστικά στο κατάστημα Καβάλο της Οδού Κύπρου. Καβάλο, Italian Style. Κύπρου 80, Κούμα 10 και Φαρσάλων 185. Νέο καλοκαιρινό ωράριο, ανοιχτά Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να ακούσουμε τώρα και την πλευρά της διοίκησης. Πάμε στον Γενικό Διευθυντή του Συλλόγου, τον κύριο Σταύρο Χατζηλάκο. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μία προσπάθεια τελείωσε, μία καινούρια ξεκινάει για την Ολύμπια. Ο Πάρης Ολότηθη προηγουμένως μας μίλησε και μας είπε ότι ο σκοπός ήταν να βγουν κάποια νέα παιδιά, κάποια νέα κορίτσια, τα οποία το κατάφερε πέρυσι η Ολύμπια, ώστε φέτος να κάνει έναν κορμό και από έμπειρες και νέες παίκτες που θα μπορούν να δέσουν και να έχουν έναν προσανατολισμό, αγωνιστικό προσανατολισμό. Θα πω κάτι το οποίο έχω πει και στον Πάρη προηγουμένως και να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Θέλει η Ολυμπία να ανέβει. Ο κόσμος της Λάρισας λέει, γιατί βλέπουμε ότι, δεν μιλάω μόνο για τη χρονιά που μας πέρασε, και τα προηγούμενα χρόνια είχε τα φόντα και τα προσόντα η ομάδα να κάνει το άλμα και να πάει στην Α1 κατηγορία, εν συγκρίση με άλλες ομάδες που βλέπαμε, έτσι. Και όμως βλέπουμε ότι όλο και κάποιες άλλες ομάδες πήγαινε στη θέση της Ολύμπιας. Εντάξει, φέτος νομίζω ότι είναι πραγματική η θέση της Ολύμπιας βάσει της απόδοσης. Για πες μου λίγο σε αυτό το κομμάτι. Για την περσινή σεζόν θα πω ότι ήταν μεταβατική περίοδος. Σχετικά με τις νέες κοπέλες. Να ενσωματωθούν οι παλιές με τις καινούργιες. Βγάλαν δύο καινούργια κορίτσια τα οποία σιγά σιγά θα μεταλαμπαδεύσουν και αυτές τις εμπειρίες περσινής περίοδου στις πιο νέες. Θα γίνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιοι. Οι στόχοι θα έρθουν στην ομάδα. Σίγουρα πριν 2-3 χρόνια υπήρχαν τα φόντα να ανέβει η ομάδα. Χάσαμε τη μία χρονιά από τη Λευκάδα, ουσιαστικά την άνοδο. Μετά κάναμε μια πολύ καλή πορεία, χάσαμε πριν 3 χρόνια από τις Σέρες, μετά από τον Άρη. Πέρυσι ήταν ο Ηρακλής καλύτερη ομάδα. Κάποια στιγμή θα έρθει και η δικιά μας η σειρά. Όλες αυτές οι ομάδες ακολουθούσαν κάποια στιγμή την Ολύμπια και όμως βρέθηκαν να είναι από πάνω. Θα έρθει και η δικιά μας η σειρά, είναι θέμα χρόνου. Άρα θέλει η ομάδα να ανέβει. Σαφώς και θέλει. Θέλει η διοίκηση να ανέβει. Σαφώς και θέλει, γιατί η Λάρισα είναι μπασκετική πόλη. Και γενικά του αθλητισμού, αλλά και ειδικά του γυναικείου αθλητισμού, θα έλεγα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χωλαίνουμε σε γυναικεία παρουσία. Είτε στο βόλεϊ είτε στο μπάσκετ. Ούτε στην... Στο ποδόσφαιρο. Όχι, λέω γιατί στους άντρες είμαστε. Βλέπουμε τι γίνεται. Χάνεται και άλλη ομάδα φέτος. Χρειάζεται γερό στο μάχη. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις ότι φέτος η Ολύμπια θα είναι η ομάδα της Λάρισας, γυναικεία γάρ, η οποία θα παίζει, θα παίζει την υψηλότερη κατηγορία από όλες τις ομάδες, αντρών και γυναικών. Στην δεύτερη κατηγορία. Μαζί με τον Ερμή, ο οποίος δεν είναι της Λάρισας, βέβαια. Εντάξει. Ο Ερμής είναι του νομού Λάρισας. Δεν είναι της πόλης. Ναι, λέω για την πόλη. Καταλαβαίνω, ναι, είναι βαρύ το φορτίο. Ναι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, θα κάνουμε. Και αυτό που μας αναλογεί, θα το κυνηγήσουμε μέχρι τέλος. Θα δώσετε δηλαδή μια όθηση, ένα κίνητρο και στους μπασκετόφιλους και στα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν τον μπάσκετ και να παρακολουθήσουν. Ναι, γι' αυτό γυρίζουμε και στη Νεάπολη. Πέρυσι κάναμε μια παρένθεση, πήγαμε στον Άγιο Θωμά, η οποία κρίθηκε εκ του αποτελέσματος, κατά την άποψή μου, ως μη πετυχημένη. Ναι. Τώρα γυρίζουμε στη Νεάπολη, το οποίο είναι. Επιτάσσει τον μπραντ του ονόματος. Επιτάσσει τον μπραντ της Ολύμπια που εδώ βίωσε μεγάλες στιγμές. Θα προσπαθήσουμε. Το μόνο που, το οποίο δεσμεύομαι εγώ από τη θέση αυτή είναι ότι θα προσπαθήσουμε. Όσο μπορούμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε. Ο κρίκος ο δικός σου μεταξύ του τεχνικού, των αθλητριών και της διοίκησης. Είναι συνδετικός κρίκος ο ρόλος μου. Δηλαδή όποια προβλήματα προκύπτουν, είτε αναφορικά με τις παίκτριες μεταξύ τους ή με τον προπονητή ή άλλα θέματα ή διοικητικά ή χορηγικά, το βαρύ φορτίο μπορώ να τα αντέξω. Εντάξει, έχουμε μια προϋπηρεσία. Οι κοπέλες, τα κορίτσια είναι πιο δότη χαρακτήρες από τους άντρες ή έχουν άλλα πράγματα. Το γυναικείο φύλλο έχει ιδιαιτερότητες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Εγώ ευτυχώς ή δυστυχώς διαχειρίζομαι καταπληκτικούς χαρακτήρες όλα τα χρόνια. Γιατί είναι πέμπτη σεζόν. Είναι πέμπτη σεζόν, δηλαδή με διαφορά, με ένα διάλειμμα ενός έτους που δεν μπορούσα να έρθω. Βλέπω ότι υπάρχει διάθεση. Τώρα τι θα βγει δεν γνωρίζω. Σίγουρα όμως η εμπειρία, μάθαμε και από τα λάθη των παρελθόντων ετών, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Και ό,τι μπορούμε κάνουμε.
ένα μήνυμα για τον κόσμο τη Λάρισα, ο οποίο διψά για μπάσκετ, αλλά φέτο δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα να το απολαύσει έτσι όπω θα ήθελε και βλέπει την Ολύμπια σαν ένα εφαλτήριο για να ξαναγυρίσει και να δει μπάσκετ. Ας έρθουν για αρχή να δουν κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν. Και αν τους αρέσει, εμείς με τον τρόπο μας θα τους προσελκύσουμε. Όσο μπορούμε περισσότερο. Ούτως ή άλλως, ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι στην καθημερινότητά μας, κυρίως για τα παιδάκια. Και γι' αυτό προσπαθούμε και στα μικρά τμήματα και στις υποδομές να βάλουμε τις σωστές βάσεις. Σαφώς. Γιατί όλες οι μεγάλες ομάδες ξεκινάνε από τις υποδομές, σε όλα τα αθλήματα. Και απευθύνουμε κάλεσμα σε όποιον θέλει να έρθει. Εμείς εδώ είμαστε, να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες, θεωρώ ότι μπορούμε. Βλέπουμε και κάνουμε, βλέποντας και κάνοντας. Όσο περνάει ο καιρός, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Σταύρο Χατζηλάκου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, αν και δεν έχει πάει το καλοκό. Καλή χρονιά πλέον, νέα σεζόν, έχετε ανοίξει τον κύκλο των προπονήσεων. Περιμένετε και νέα παιδιά, νέες κοπέλες. Τώρα οπότε, γίνεται η προετοιμασία. Οπότε βάζουμε τις βάσεις. Βάζουμε το λιθαράκι και ό,τι βγει. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καβάλο. Αποκλειστικά για άνδρες. Με γνώση και γούστο. Ιταλικό στυλ. Και ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε σημαντική σας δεξίωση, αλλά και καθημερινές εμφανίσεις. Νέα σεζόν. Καβάλο. Με χρώματα, σχέδια και προσιτές τιμές. Το απόλυτο μπραντ στο ανδρικό ντύσιμο έχει μια ονομασία. Καβάλο. Νέα δυναμική συνεργασία με την αρτίστη Ιταλιάνη. Το ιταλικό μπραντ και πάλι στη Λάρισα. Αποκλειστικά στο κατάστημα Καβάλο της Οδού Κύπρου. Καβάλο Italian Style. Κύπρου 80, Κούμα 10 και Φαρσάλων 185. Νέο καλοκαιρινό ωράριο, ανοιχτά Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
Λοιπόν, γύρισαμε στην εκπομπή και να πάμε στην αρχηγό της ομάδας, στην Ασημίνα Κοτσουνόβη. Ασημίνα, πέρασε μια χρονιά η οποία ήταν δύσκολη, δεν ήταν εύκολη. Ναι, ίσως ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που έχω υπάρξει κι εγώ μέλος αυτής της ομάδας. Καταφέραμε, σταθήκαμε όρθιες. Έτσι είναι ο αθλητισμός, δεν είναι όλα ομαλά. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ολύμπια της νέας χρονιάς? Αρχικά ότι θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα και αυτό είναι... Γιατί υπήρχε περίπτωση να μην συμμετάσχει? Όχι, αλλά πλέον έτσι όπως είναι τα πράγματα, ναι, κάποιος για να συμμετάσχει χρειάζεται μεγάλο, προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα... Με ευνηδίασες τώρα που είπες ότι καταρχήν θα συμμετάσχεις στο πρωτάθλημα. Έτσι είναι, γιατί ναι, υπάρχουν, εντάξει, ένα άλλο κομμάτι, ναι, το να μπορέσει να σταθεί μια ομάδα, οπότε ναι, το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μας, ναι, βοηθούν και να σταθούμε στην ομάδα... Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, οπότε από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα θα είναι στόχος μας μια πάρα πολύ καλή πορεία, ναι, να ανακάμψουμε από τη φετινή μας... Γιατί έκανε κοιλιά φέτος η ομάδα. Ναι. Είπε και ο τεχνικός, είπε και ο Σταύρος ο Χατζηλάκος ότι μπήκαν οι βάσεις για κάποια νέα παιδιά. Ναι, μπήκαν οι βάσεις. Βγάλαμε κάποια συμπεράσματα κιόλας. Mm-hmm. Ίσως έπρεπε να γίνει αυτό το τεστ στην ομάδα. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια η ομάδα τελείωνε τρίτη-τέταρτη θέση. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν είναι το παράπονο σου αυτό, γιατί δεν βγήκε η ομάδα κατηγορία να μπορούσε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν λέω για φέτος, μιλάω για τα προηγούμενα, ναι, χρόνια. Πέρασε η Λευκάδα, ήταν ο Ηρακλής, ήταν ο Σέρης, ήταν ο Άρης που ήταν κάτω από την Ολύμπια και ξαφνικά αυτοί όλοι βρέθηκαν. Θεωρώ ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Mm-hmm. Σαφώς ένας αθλητής όταν συμμετέχει σε μια κατηγορία τέτοια, ναι, γιατί είναι υψηλή κατηγορία και η Ολύμπια είναι μια ομάδα, ειδικά στη Λάρισα και στη Θεσσαλία, που συμμετέχει χρόνια σε αυτή την κατηγορία, με βαρύ όνομα. Ειδικά τον κράτο της ομάδας είναι πολύ βαρύ. Εννοείται. Αλλά είναι αυτό που είπαμε, ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Μάθαμε κι εμείς καλύτερα τους εαυτούς μας. Μάθαμε την ομάδα. Η ομάδα μεταξύ της δέθηκε ακόμη περισσότερο. Οπότε, μακάρι φέτος, γιατί όχι, να γίνει το μεγάλο βήμα. Έχετε πιστεύω στον εαυτό σας, τα παιδιά όλα είναι... Φυσικά, καταρχήν... Εσείς από τις μεγαλύτερες, από τις πιο έμπειρες, ναι, της ομάδας, γι' αυτό σε ρωτάω. Φυσικά. Γιατί φυσικά, εσύ έχεις και το ρόλο του ψυχολόγου μες στην ομάδα, στα κορίτσια. Σίγουρα. Υπάρχουν παιδιά με ταλέντο, πάρα πολύ. Υπάρχουν παίχτρες, οι οποίες είναι και στην εθνική ομάδα. Ναι. Και θεωρούμε ότι και οι ίδιες, ήδη μια χρονιά, το ζήσαν όλο αυτό. Mm-hmm. Οπότε θα έχουν και οι ίδιες διαφορετική αντίληψη. Ναι. Ο στόχος ο δικός σου? Στόχος ο δικός μου, εδώ στην ομάδα, όσο μπορώ. Είναι ένα περιβάλλον που εμένα μου αρέσει, για να μένω και τόσα χρόνια. Ναι. Θα δίνω ό,τι μπορώ περισσότερο, όπως κάνω κάθε χρονιά. Μακάρι να μπορώ να εμπνέω και τα νέα παιδιά, ώστε να ακολουθούν αυτό το παράδειγμα. Και από εκεί πέρα... Modeling? Ποτέ? Το έχουμε αφήσει στο παρελθόν. Είχε κατά χρόνια πριν. Όχι, αλλά πολλά, δεν είναι κάτι που θα... Όχι, εντάξει, σαφώς και όχι. Άρα πιστεύεις ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό φέτος από την Ολύμπια? Ο κόσμος σου να επιχειρήσει να έρθει, γιατί είναι και η ομάδα της Λάρισας, η οποία παίζει στις μεγαλύτερες κατηγορίες, έτσι. Εννοείται, είναι η μοναδική γυναικεία ομάδα. Μόνο, όχι μόνο στην Αλφαδία. Είναι, ναι, είναι η μοναδική γυναικεία ομάδα και δεν στη Λάρισα. Ναι. Στη Θεσσαλία θα πούμε, εντάξει, είναι και ο Ολυμπιακός Βόλου, ναι, τόσα χρόνια, ναι, που και εκεί κάνουν Βόλου, πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, ναι. Αλλά στη Λάρισα είμαστε η μοναδική ομάδα που έχουμε αντέξει σε αυτή την κατηγορία. Γιατί βλέπουμε στο γυναικείο μπάσκετ να ανθεί στις δύο αυτές πόλεις και όχι στη Δυτική Θεσσαλία πιο πολύ? Δεν για την άποψή σου. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν οι βάσεις? Όχι, υπάρχουν υποδομές και υπάρχουν και προπονητές που ασχολούνται με τα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί αν πάρουμε ένα παράδειγμα, εμείς έχουμε στην ομάδα μας παιδιά και από τον Παλαμά και, ναι, από τα Τρίκαλα. Πράγμα. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι περιοριζόμαστε μόνο στη Λάρισα. Κατάλαβα. Εμείς θέλουμε παιδιά τα οποία έχουν το ταλέντο να έρθουν στην ομάδα μας να προβληθούν οι ίδιες. Και να αποδώσουν. Ακριβώς. Γιατί είναι η μεγαλύτερη κατηγορία. Έτσι. Οπότε, εμείς θέλουμε να υπάρχουν ομάδες που θα μας στέλνουν, θα έχουμε να παίρνουμε από το φυτόριό τους ώστε να αναδεικνύονται. Μέχρι οι ίδιες οι ομάδες να καταφέρουν να φτάσουν σε αυτή την κατηγορία. Να είστε καλά. Να είστε καλή καλά. Χρονιά. Να είστε καλά. Και με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ.
Καβάλο. Αποκλειστικά για άνδρες. Με γνώση και γούστο. Ιταλικό στυλ και ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε σημαντική σας δεξίωση, αλλά και καθημερινές εμφανίσεις. Νέα σεζόν. Καβάλο. Με χρώματα, σχέδια και προσιτές τιμές. Το απόλυτο μπραντ στο ανδρικό ντύσιμο έχει μια ονομασία. Καβάλο. Νέα δυναμική συνεργασία με την αρτίστη Ιταλιάνη. Το ιταλικό μπραντ και πάλι στη Λάρισα. Αποκλειστικά στο κατάστημα Καβάλο της Οδού Κύπρου. Καβάλο. Italian Style. Κύπρου 80. Κούμα 10. Και Φαρσάλων 185. Νέο καλοκαιρινό ωράριο. Ανοιχτά Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Γυρίζουμε στο τελευταίο κομμάτι του σημερινού αφιερώματός μας που είναι στην γυναική ομάδα μπάσκετ της Ολύμπια Λάρισα και έχουμε κοντά μας και την Ελένη Σκαρλή, μια αξιολογότατη θα λέγαμε έτσι παίκτρια, η οποία έχει όλες εκείνες τις βάσεις να στηριχτεί πάνω της φέτος και ο Πάρις Ολότφη αλλά και η ομάδα της Ολύμπιας για να πετύχουν το στόχο. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο στόχος της Ολύμπια φέτος πόσο διαφορετικός θα είναι, το λέω φέτος για τη νέα χρόνια έτσι, από ότι ήταν ο περσινός που μπήκαν οι βάσεις. Ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια πάντα η Ολύμπια ήθελε την άνοδο. Είχαμε πάντα την άνοδο στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Πέρασε. Ναι. Εντάξει, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Έχουν μπει αρκετές νέες παίκτριες, μικρές παίκτριες. Καλό αυτό. Εντάξει, ο coach έχει υπολογίσει πάρα πολύ στις καλό μικρές για να δεθεί η ομάδα, κοπέλες. Αλλά γενικά σαν στόχος εννοείς. Σαν στόχος θεωρητικά, εντάξει, πια δεν θα είναι θεωρητικά η άνοδος. Εντάξει, ο coach δίνει βάση πολύ στις μικρές και γενικά στο μέλλον του γυναικείου εδατοπικού μπάσκετ. Θέλει να κάνει κάποιες, να φτιάξει γερές βάσεις και να συνεχίσει με αυτό. Σαν στόχος τώρα άνοδος, σίγουρα η άνοδος δεν θα είναι. Θέλουμε σίγουρα την παραμονή. Ξεκινάμε με αυτόν τον σκοπό η παραμονή και ότι βγει στην πορεία, ότι καλύτερο σίγουρα πάει παραμονή. Πιο πάνω, έτσι. Σίγουρα, ναι. Αλλά και εσάς και σε ένα δικό σου όνειρο είναι και της ομάδας, κάποια στιγμή να κάνει το άλμα και να ανέβει στην Α1. Θεωρητικά, επειδή το θέλουμε τόσα χρόνια και προσπαθούμε γι' αυτό, σίγουρα το θέλουμε πάρα πολύ. Πού είσαι γεννημένη? Πότε. Πού είμαι? Είμαι από Τρίπολη, Αρκαδίας. Πότε, από εκεί πόσο ξεκίνησα. Είσαι. Είμαι 28, το 90. Έχεις ξεκινήσει το μπάσκετ από την Τρίπολη, έτσι? Ναι, από 10 χρονών. Σου άρεσε το μπάσκετ, σου άρεσε πάρα πολύ? Ή μπήκες στον αθλητισμό μόνο και μόνο για να παίξεις και μετά εξοικειώθηκες με το χώρο και ουσιαστικά ήταν τελείως τυχαίο όλο αυτό το γεγονός. Από τη σχολική ομάδα ήρθε ένας προπονητής από την ομάδα της Τρίπολης και μας πήρε όλες μαζί και μας έκανε ομάδα. Και συνεχίσαμε πάρα πολλά χρόνια έτσι από μικρές. Είχαμε πάρα πολύ καλές βάσεις και το αγάπησα πάρα πολύ. Και σου έγινε βίωμα ζωής μετά. Είναι τρόπος ζωής. Τρόπος δεν ζωής. Γίνεται. Ναι. Ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής για κάποια νέα κοπέλα? Μπορεί να τον ακολουθήσει ή θα πρέπει να κάνει θυσίες? Θέλει πάρα πολλές θυσίες. Πάρα πολλές θυσίες. Εγώ θεωρητικά από όσα χρόνια παίζω έχω θυσιάσει πολλά πράγματα. Θυσιάζεις την ξεκούρασή σου, τον ελεύθερο σου χρόνο, την οικογένειά σου, τις διακοπές σου, τα πάντα εννοείται. Κυρίως Σαββατοκύριακα. Άλλοι Σαββατοκύριακα πάνε εκδρομές και εμείς είμαστε στα γήπεδα. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος αυτό. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αν δεν είσαι αθλητής, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο το μπάσκετ, είναι γενικότερα ο αθλητισμός. Αν δεν είσαι αθλητής, δεν μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα σίγουρα. Εδώ στην οικογένεια της Ολύμπια, πώς τη βλέπεις? Είμαι πολλά χρόνια εδώ, είναι ο πέμπτος χρόνος. Αυτό το λέω, γιατί έχεις εξοικειωθεί με το χώρο και με την οικογένεια της Ολύμπια. Γι' αυτό λέω πώς τη βλέπεις. Εντάξει, είναι οικογένεια, είμαστε κάθε είστε μέρα παρέα. Μαζί. Εννοείται. Με τα υπόλοιπα, είστε μια παρέα ζεστή έτσι που βγαίνετε για να παίξετε, να το ευχαριστηθείτε, να... ή υπάρχουν άλλα θέματα? Εντάξει, υπάρχουν κάποια θέματα, αλλά αυτά υπάρχουν γενικότερα στις ομάδες. Είμαστε δεμένες, είμαστε κάποιες κοπέλες, οι βάσεις ουσιαστικά κάποιες κοπέλες, είμαστε πολλά χρόνια μαζί και δεν θα μας σπάσει τίποτα. Ποιος είναι ο προσωπικός στόχος, Ελένη, εσένα, στο χώρο? Μέσα σου, τι σκέφτεσαι όταν πας το βράδυ σπίτι, όταν κάθεσαι, όταν είσαι? Θεωρητικά, από εδώ και πέρα, εγώ θέλω να παίζω και να το ευχαριστιέμαι.
τώρα πια σε αυτή την ηλικία που είμαι, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνω. Δηλαδή δεν έχω στόχο ούτε να παίξω εθνική, εντάξει, ούτε να παίξω Α1. Θεωρητικά Α2 είναι ένα καλό επίπεδο που πιστεύω ότι μπορώ να σταθώ. Δεν μπορείς να παίξεις Α1 άμα χρειαστεί. Άμα βγει η ομάδα. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι δεν μπορώ να παίξω, απλά εντάξει, δεν είναι τόσο... Δεν είναι αυτό ο σκοπός δηλαδή. Εντάξει, ναι. Αν προκύψει, ναι, εννοείται. Έχεις πολιτογραφηθεί Λαρισαία με 5 χρόνια στην Ολυμπία Λάρισας. Ορίστε. Έχεις πολιτογραφηθεί Λαρισαία με 5 χρόνια. Εντάξει, θεωρητικά, εντάξει, εγώ δεν ήθελα να μείνω φέτος Λάρισα, θέλω να επιστρέψω προς τα κάτω. Απλά κάποιες υποχρεώσεις αναγκαστικά θα με αναγκάζουν να μείνω εδώ και αφού θα είμαι εδώ εννοείται ότι θα παίξω στην Ωραία, Κολτσίνη. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από το σημερινό αφιέρωμα που είχα την ευκαιρία να δείτε από την γυναική ομάδα μπάσκετ, τη μοναδική ομάδα μπάσκετ της Λάρισας στις υψηλότερες κατηγορίες, στην Α2 εθνική κατηγορία, την Ολύμπια Λάρισας. Εμείς ευχόμαστε από την πλευρά μας η Ολύμπια να πετύχει, όπως ακούσατε και τα κορίτσια, αλλά και τον τεχνικό, αλλά και τον γενικό διευθυντή της ομάδος, να πετύχει αυτό που όλοι θέλουν, να πετύχει τέλος πάντων την πολυπόθητη άνοδο στην Α1 εθνική κατηγορία, στη μεγαλύτερη κατηγορία του μπάσκετ. Η συνταγή υπάρχει, η διοίκηση είναι κοντά στην ομάδα, η τεχνική ηγεσία έχει ήδη κάνει τα πλάνα της από πέρυσι με τα νέα παιδιά, με τα νέα κορίτσια, τα οποία πέρυσι δοκίμασαν την τύχη τους και κάποια από αυτά έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Κάποιες μεταγραφές θα γίνουν, θα μείνουν κάποιες έμπειρες. Νομίζω ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας. Εμείς θα είμαστε κοντά σας και πάλι την επόμενη Παρασκευή για να τα πούμε, που ξέρετε, με ένα άλλο αφιέρωμα. Μιας και τώρα πλέον έχουν αρχίσει τα αφιερώματα της ομάδας της Λάρισας και γενικότερα και τα εξωτερικά. Να είστε καλά εδώ από την εκπομπή Ο Σκόρερ και από τον Crypto Scorer TV. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεό την άλλη Παρασκευή. Καβάλο. Αποκλειστικά για άνδρες, με γνώση και γούστο. Ιταλικό στυλ και ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε σημαντική σας δεξίωση, αλλά και καθημερινές εμφανίσεις. Νέα σεζόν. Καβάλο. Με χρώματα, σχέδια και προσιτές τιμές. Το απόλυτο μπραντ στο ανδρικό ντύσιμο έχει μια ονομασία. Καβάλο. Νέα δυναμική συνεργασία με την αρτίστη Ιταλιάνη. Το ιταλικό μπραντ και πάλι στη Λάρισα. Αποκλειστικά στο κατάστημα Καβάλο της Οδού Κύπρου. Καβάλο. Italian Style. Κύπρου 80. Κούμα 10. Και Φαρσάλων 185. Νέο καλοκαιρινό ωράριο. Ανοιχτά Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.